Βρήκαν το δάσκαλό τους οι απατεώνες που άπλωσαν αυτή τη φορά τα πλοκάμια τους στην Ιεράπετρα, επικαλούμενοι μάλιστα το όνομα του πρώην αντιδημάρχου Αργύρη Πανταζή. Η τετραπέρατη φουρνάρισα όμως, Δέσποινα Χαραλαμπάκη, τους έβαλε τα γυαλιά. Κατάλαβε την παγίδα και έσπευσε να ειδοποιήσει τόσο τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Ιεράπετρας, όσο και την αστυνομία. Του λέω εγώ είμαι η Δέσποινα. Ρε εσύ Αργύρη, είμαι η Δέσποινα. Η σύζυγος του Εμμανουήλ. Αυτός εκεί κόλλησε και μου λέει ποια Δέσποινα. Αμέσως λοιπόν κατάλαβα ότι πρόκειται για μια πάτη. Εσείς τυχαίνει να είστε φίλοι με τον Αργύρη. Είμαστε φίλοι, χρόνια φίλοι με τον Αργύρη τον Πανταζή, τον ξέρω πολύ καλά. Άρα η φωνή δεν έμοιαζε με καθόλου, καμία σχέση. Αμέσως δηλαδή κατάλαβα ότι ήταν ο Αργύρης ο Πανταζής. Οι δράστες, χρησιμοποιώντας το όνομα του Αργύρη Πανταζή, έκαναν παραγγελίες ύψους 1.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια επικοινωνούσαν και πάλι με τα υποψήφια θύματά τους, λέγοντας ότι κατέθεσαν κατά λάθος 10.000 ευρώ, ζητώντας τα ρέστα πίσω. Ζήταγαν αριθμό λογαριασμού τραπέζης, κατέθεταν το υποτιθέμενο ποσό, το οποίο επιδείκνυαν και με μια φωτογραφία που έστελναν σε. Έτσι, που φαινόταν ότι έγινε κατάθεση, αλλά αντί για 1.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, και με δεύτερο τηλεφώνημα ζήταγαν συγγνώμη και ζήταγαν στην ουσία τα ρέστα τις 9.000 ευρώ πίσω. Η κυρία Χαραλαμπάκη, ωστόσο, που γνώριζε προσωπικά τον πρώην αντιδήμαρχο, κατάλαβε την παγίδα λίγο πριν τρεις άλλοι αρτοποιοί της περιοχής πέσουν θύματα των απατεώνων, οι οποίοι τώρα αναζητούνται από την αστυνομία. Αμέσως εγώ κατάλαβα ότι κάτι γίνεται, κάτι δεν μου πάει καλά, αλλά προσπαθούσα να του πιάσω την κουβέντα για να μήπως καταλάβω ποιος είναι και αν είναι από το χώρο της Ιεράπετρας. Σε διάστημα περίπου 20 λεπτών δέχτηκα τα υπόλοιπα τρία τηλεφωνήματα, ότι κάποιοι παραγγέλουν στο όνομά σου ψωμιά για φιλανθρωπική δράση. Ναι, έχουμε αριθμό τηλεφώνου που είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο. Έχει ζητήσει ήδη η αστυνομία από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να εντοπίσουν τα στοιχεία και το στίγμα, δηλαδή να δούμε από πού ακριβώς έγινε το συγκεκριμένο τηλεφώνημα.